Σοκαριστικές σκηνές με 27χρονο εργαζόμενο να σφαδάζει εγκλωβισμένο σε ζυμωτήριο εκτυλίχθηκαν το πρωί σε εργαστήριο αρτοπίας στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μυρών. Το φρικτό εργατικό ατύχημα εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί του Σαββάτου. Οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν άγνωστες, καθώς ο νεαρός εργαζόμενος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και υποβάλλεται σε λεπτές επεμβάσεις, καθώς το χέρι του έχει συνθλιβεί από το σημείο της παλάμης. Ήταν όντως ένα εργατικό ατύχημα, εκεί ήταν η υπηρεσία μας και στη συνδρομή με τη ΣΕΜΑΚ επεκλωβίσαμε το χέρι ενός εργαζομένου που είχε πιαστεί σε ένα μηχάνημα εργασίας. Ο άτυχος 27χρονος εγκλωβίστηκε στον κύλινδρο του ζυμωτηρίου, με τις κραυγές πόνου και αγωνίας που ακολούθησαν να συγκλονίζουν τους συναδέλφους του. Προσπαθήσαμε να τον καθησυχάσουμε, δεν κινδύνευε η ζωή του. Μιλούσαμε, εξάλλου τον απεγκλωβίσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Πόση ώρα κράτησε αυτή η προσπάθεια? Περίπου 5 με 10 λεπτά κράτησε η επιχείρηση δική μας. Κλιμάκια της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής που ειδοποιήθηκαν έσπευσαν στο εργαστήριο μαζί με διασώστες του ΕΚΑΒ που προσπαθούσαν να υποστηρίξουν τον τραυματία όσο κράτησε ο απεγκλωβισμός. Οι άνδρες της ΕΜΑΚ χρειάστηκε να διαλύσουν το μηχάνημα και να απομακρύνουν τον κύλινδρο που είχε συνθλίψει την παλάμη του 27χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Χρησιμοποιήσαμε τα κατάλληλα εργαλεία που χρειαζόταν έτσι ώστε να ανοίξουμε το μηχάνημα και συγκεκριμένα να απομακρύνουμε τους δύο κυλίνδρους που είχαν μαγκώσει το χέρι του παθόντα. Στο σημείο βρέθηκαν και κλιμάκια της επιθεώρησης εργασίας, εξετάζοντας τις συνθήκες του εργατικού ατυχήματος. Την ίδια ώρα στο Βενιζέλιο, οι γιατροί έδιναν μάχη στο χειρουργείο για να αναστρέψουν τις συνέπειες του βαρύτατου τραυματισμού που έχει υποστεί ο 27χρονος. Ο άνθρωπος ήταν σε κατάσταση σοκ, αλλά δεν έχω περισσότερη εικόνα για το χέρι, δεν ξέρω ακριβώς περισσότερο. Είναι το δεύτερο σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώνεται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη μετά τη νεαρή υπάλληλο κρεοπολίου που ακροτηριάστηκε στο Αρκαλοχώρι.